Φαντάζομαι ότι για πολλά από τα παιδιά μέσα στα ποδητήρια και για σένα προσωπικά αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η εμφάνιση είναι μια απάντηση, μια δικαίωση εντός εισαγωγικών για όλα όσα έχουν γίνει μέσα στη χρονιά. Ναι, σίγουρα. Σήμερα μπήκαμε όλα τα παιδιά, όλοι αυτοί που παίξαν από την αρχή, αυτοί που μπήκαν αλλαγή, τα παιδιά που μείναν στον πάγκο, όλοι θέλαμε το αποτέλεσμα, ξέραμε πόσο σημαντικό είναι για εμάς. Το πιστεύαμε όλοι και νομίζω ότι αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι σε όλο το παιχνίδι ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι, δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα και νομίζω ότι δίκαια πήραμε το αποτέλεσμα. Είναι αυτό ένα ίσως ιδανικό φινάλε για την πρώτη σου χρονιά με τα χρώματα του ΠΑΟΚ? Η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα, οπότε δεν μπορώ να πω ότι είναι το ιδανικό φινάλε. Για μένα το ιδανικό φινάλε είναι να τερματίσουμε δεύτερη, αφού αυτός ο στόχος μας έχει απομείνει πλέον. Και από εκεί και πέρα, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, να δίνω το καλύτερό μου αυτό. Ψάχνατε ένα αποτέλεσμα, ψάχνατε μια τέτοια εμφάνιση. Πώς σας βοηθάει ενώπιον στο παιχνίδι της Τετάρτης? Σίγουρα μας δίνει ψυχολογία. Εμείς ήρθαμε εδώ σήμερα για να πάρουμε το αποτέλεσμα, όπως είπα και πριν. Αλλά πέρα από αυτό, είχαμε και ένα ακόμα κίνητρο. Ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα αίτητος. Δεν το κατάφερε και για μας αυτό μας δίνει ακόμα μια αυτοπεποίθηση παραπάνω. Και κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να μπούμε με τον ίδιο τρόπο και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Θα μου περιγράψει λίγο τη στιγμή του γκολ? Πραγματικά εκείνη τη στιγμή. Είδα την μπάλα να έρχεται, είπα το βάλα και μετά έτρεχα να πανηγυρίσω, γιατί ήταν μια στιγμή που συναισθήματα δικά μου από όλη τη χρονιά βγήκανε. Αυτό είναι η πραγματικότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πιο εύκολη χρονιά για μένα. Σε όλη μου την καριέρα είναι η πιο δύσκολη. Αλλά όπως είπα και πριν, προσπαθώ σε κάθε παιχνίδι να δίνω το 100% όποτε μου δίνεται η δυνατότητα.